κατά την εκρόσιμον ακολουθία στο τέλος που ο ιερέας λέει δεύτερο τελευταίων ασπασμών, είμαστε υποχρεωμένοι να ασπαστούμε των νεκρών όλοι ή όχι? Δεν μας υποχρεώνει κανείς, αλλά όμως πηγαίνουμε και τον ασπαζόμε. Έστω και αν δεν είναι συγγενικό μας πρόσωπο, δεν έχει σημασία αυτό. Στα χέρια του είναι εναποτεθειμένη μία εικόνα και προσκυνούμε την εικόνα. Αλλά εάν κάποιος είναι συγγενής, φίλος, είναι κάτι που είναι συχνότατο. Γιατί πια είναι η τελευταία στιγμή. Γι' αυτό λέει τελευταίο, ελάτε λέει, στον τελευταίο ασπασμό, στο τελευταίο χαιρέτισμα. Αν είναι συγγενικό πρόσωπο, είναι ο πατέρας σου και είσαι το παιδί εσύ, η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, η μάνα σου, ξέρω, ό,τι είναι. Τότε αγκαλιάζουν το πρόσωπο και το καταφυλούν. Το έχουμε δει πάμπολες φορές. Συνεπώς, ναι μεν, μπορεί να μην είμαι θα υποχρεωμένοι, ασφαλώς, αλλά όμως δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς να προσκυνήσουμε. Δηλαδή, να ασπαστούμε και να δώσουμε τον τελευταίο ασπασμό, το τελευταίο χαιρέτισμα. Και λέει παρακάτω, το αιωνία η μνήμη που ψάλλει η Εκκλησία μας στις κηδείες και τα μνημόσυνα αναφέρεται στο Θεό ή στους ανθρώπους? Ποιος να θυμάται δηλαδή? Βέβαια δεν λέμε στο Θεό να είναι αιωνία του η μνήμη, αλλά το λέμε αυτό για τον νεκρόν. Αλλά πού να είναι όμως η αιωνία η μνήμη του νεκρού? Αυτό είναι ταυτόσιμο, προσέξτε. Όταν λέμε αιωνία η μνήμη, θα πει κάποιος να σε θυμάται πάντοτε. Αυτός ο κάποιος που θα θυμάται πάντοτε είναι ο Θεός. Ποιον θα θυμάται? Αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο του ευχόμεθα να είναι αιωνία του η μνήμη. Δηλαδή, ο Θεός λέγει η Αγία Γραφή, θυμάται εκείνοι οι οποίοι έχουν σωθεί. Δεν θυμάται εκείνους οι οποίοι δεν έχουν σωθεί. Προσέξτε, είναι ανθρωποπαθής έκφρασης. Ανθρωποπαθής. Τι θα πει αυτό? Το λέει ο ίδιος ο Θεός, η Αγία Γραφή. Για αυτούς λέει ουμή μνηστώ. Σε πολλά σημεία στην Αγία Γραφή και παλιά και Καινή Διαθήκη. Ουμή μνηστώ. Δηλαδή δεν θα τους θυμηθώ. Τι θα πει δεν θα τους θυμηθώ? Όχι ότι ο Θεός ξεχνάει. Δεν τους λογαριάζει. Όπως όταν γυρίζει την πλάτη του. Σημαίνει όχι ότι δεν τους βλέπει. Ο Θεός δεν έχει πλάτη. Αλλά ότι δεν είναι κάτω από την εύνοια τη δική του. Συνεπώς, όταν λέμε αιωνία η μνήμη, αυτό είναι ταυτόσιμο με τη σωτηρία. Ότι ήθε να σωθείς, σύ ο κεκοιμημένος αδελφός, ήθε να σωθείς για να σε ενθυμείται ο Θεός πάντοτε. Αυτό θα πει αιωνία σου η μνήμη. Και περίεργο πράγμα, ενώ είναι μια θαυμασία ευχή αυτό, εκείνη την ώρα τι παρανόησης υπάρχει? Οι συγγενείς συνήθως βάζουν τα κλάματα και χτυπιώνται και σχίζονται και άλλα πολλά.